Γεια σα, φίλε, φίλε και φίλοι μου, και καλώ ορίσατε στι Παλαιοσυζητήσει. Ένα podcast από μία παλαιοντολόγα. Καλώ ορίσατε λοιπόν στο τέταρτο επεισόδιο αυτού του podcast. Τι μου κάνετε, ελπίζω να είστε όλα σα πολύ καλά. Οι προηγούμενε μέρε να ήταν όμορφε και να συνεχίσουν να είναι. Χάθηκα, ναι, το ξέρω, αλλά δικαιολογημένα. Δεν σα ξέχασα, μην ανησυχείτε. Απλά έπεσαν πάρα πολλά πράγματα μαζί και υπερεκτίμησα κάπω τι δυνάμει μου. Πάλι γκουχουγκουχου. Γκου. <laughs> Πραγματικά δεν ξέρω ξέρω τι έχει γίνει τα τελευταία δύο χρόνια με μένα. Θυμάμαι παλιότερα μπορούσα να είμαι επί εβδομάδε, βασικά τι εβδομάδε, μήνε ολόκληρου, μόνο με πέντε ώρε ύπνου καθημερινά. Μετά να βγαίνω το βράδυ, να μπορώ να ξενυχτάω μέχρι πολύ αργά διαβάζοντα και την υπόλοιπη μέρα, όλη τη μέρα να είμαι στη σχολή από τι 9 το πρωί έω τι 9 το βράδυ και να είμαι λειτουργική να το θέσω έτσι και θυμάμαι και πάρα πολλές φορές το πήγαινα και σε ρί, δηλαδή δεν κοιμόμουν καθόλου αλλά πλέον πραγματικά δεν μπορώ καθόλου μα καθόλου να ανταπεξέλθω στο προηγούμενο πρόγραμμα που, που είχα έχω γεράσει είναι το κατάλληλο της καραντίνας <laughs> πραγματικά δεν ξέρω και πλέον αν δεν κοιμάμαι γύρω στις 8 με 10 ώρες το βράδυ κυκλοφορώσα να είμαι ένα κινούμενο και θυμωμένο χωρίς όρεξη ζόμπι και το τελευταίο καιρό ήταν αρκετές μέρες που ήμουν έτσι και δεν ήταν καθόλου ωραίο ούτε για μένα αλλά ούτε και για τους γύρω μου δεν είχε καθόλου πλάκα και είπα να αλλάξω κάποια πράγματα στην καθημερινότητά μου για να παραμείνω στο είδος homo sapiens και να μην γίνω προϊόν ειδογένεσης, μην γίνω homo zombiens. Ξεκίνησα λοιπόν και τη γυμναστική μέσα σε όλες αυτές τις αλλαγές που είπα να κάνω, γιατί δύο μήνες τώρα που τη μία ήταν ο στρεπτόκοκος που είχα κολλήσει και το είχα περάσει αρκετά άσχημα και την άλλη ήταν ο κορονοϊός, δεν είχα δυνάμεις προφανώς για να γυμναστώ και έχω γίνει πίκος ένας λαπάς, οπότε οι ανασκαφές που θα κάνουμε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού το καλοκαίρι είναι μια αρκετά καλή αφορμή για να χτίσω το σώμα. Άλλοι κάνουν γυμναστική για beach body, εγώ κάνω για ανασκαφή body για να μην απολυθωθώ μαζί με τα απολυθώματα τα οποία θα πρέπει να βρω. Τέλο πάντων, πάλι παρασύρθηκα με τα δικά μου. Α περάσουμε τώρα στο podcast. Μία από τι αλλαγέ τώρα που αφορούν το podcast είναι τα επεισόδια αντί για κάθε 10 μέρε που σα είχα πει εξ αρχή, θα βγαίνουν τελικά μία με δύο φορέ το μήνα. Φυσικά, όταν δεν θα είμαι τόσο πιεσμένη και δεν θα τρέχουν τόσε εργασίε παράλληλα, δεν θα υπάρχει τόση δουλειά με τη σχολή, θα επανέλθουμε στα. Τρία επεισόδια το μήνα που σα είχα υποσχεθεί από την αρχή. Ωστόσο, σκέφτομαι να βγάζω πού και πού και μικρότερα επεισόδια συμπληρωματικά, δηλαδή να διαρκούν γύρω στα 5 με 10 λεπτά, σαν συνέχεια από τα Fun Facts Friday που ανεβαίνουν στο Instagram και στο Facebook. Το σκέφτομαι ακόμη λίγο πώ θα γίνει αυτό. Σίγουρα θα είναι από τη νέα χρονιά. Και επίση, από τη νέα χρονιά σκέφτομαι να γίνουν και κάποια επεισόδια μαζί με παρέα. Αλλά δεν θέλω να πω πάρα πολλά πράγματα. Θα το, θα το δείτε στην πορεία, ή μάλλον θα το ακούσετε στην πορεία. Έχει μαζευτεί επίση και αρκετό νέο ακροατήριο και χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ και ελπίζω να συνεχίσετε να είστε συντονισμένοι. Μην ξεχνάτε ότι το podcast είναι για εσάς Και αν και έχω στο μυαλό μου μια ροή που θέλω να ακολουθήσω για την θεματολογία, μπορούμε πολύ εύκολα να βάλουμε και επεισόδια με θέματα που ενδιαφέρουν εσά περισσότερο και θέλετε να ακούσετε πιο σύντομα. Οπότε, μου στέλνετε μήνυμα. Παρέα σε τούτο την παλαιό θα μου κάνει το αγόρι μου που κάθεται στο βάθος <laughs> Και μια κούπα με ζεστό τσάι Είναι, εν τω μεταξύ δεν είναι sponsor αυτό Απλά δεν ξέρω για κάποιο λόγο μου αρέσει να τα αναφέρω Είναι γεύση blackberry και raspberry Έχω εδώ το φακελάκι <laughs> δίπλα μου Από την εταιρεία Taylors Και έχω βάλει μέσα και λίγο αλαβρόμις Που το κάνει πιο μεταξένιο Είναι σαν να πίνω ένα ροζ σύννεφο Με γεύση από μουρα Και προφανώς αυτό με κάνει χαρούμενη Okay. Yeah. γι' αυτό και το πίνω. Έξω το μεταξύ βρέχει αρκετά και ηχογραφώ το επεισόδιο σχετικά νωρί, οπότε μάλλον θα ακούτε σίγουρα τη βροχή και όποια back noises επίζω να μην σα πειράζουν. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Δεν είμαι τη άποψη ότι υπάρχουν βαρετέ στιγμέ στην ιστορία τη ζωή. Ναι, σίγουρα σε ολόκληρο το γεωλογικό χρόνο μπορεί να υπάρχουν μερικά επεισόδια που δεν είναι και τόσο συναρπαστικά. Ωστόσο, θα ήταν ψέμα να υποστηρίξουμε ότι ο παλαιοζωικό αιώνα, το αντικείμενο τη σημερινή μα συζήτηση ανήκει στο ανιαρό κομμάτι τη ιστορία τη ζωή. Και ίσως θα τολμήσω να χαρακτηρίσω την περίοδο αυτή ω μία από τι πιο συναρπαστικέ περιόδου τη ιστορία τη ζωή. Αν και το διάστημα αυτό από τα 541 έω και τα 252 εκατομμύρια χρόνια πριν δεν θα συναντούσες κάποιον δεινόσαυρο, κάποιο μαμούθ ή κάποιο πρώιμο ανθρωποειδέ, τα οποία ανήκουν στα πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια τη ιστορία τη γη, και γι' αυτό άλλωστε ο αιώνα αυτό συχνά παραβλέπεται, επειδή πάρα πολύ λένε ότι απλά έχει πρωτόγνωρα και βαρετά πλάσματα. Αλλά στον παλαιοζωικό αιώνα δεν θα μπορούσε να ζήσει όποιο και όποιο. Και θα το διαπιστώσατε και ήδη με το πέρα του επεισοδίου ότι ήταν μία από τι εποχέ τη γη τι οποίε είτε θα τα κατάφερνε και θα επιζούσε, είτε θα αποτύχανε και θα πέθαινε. Και ειδικά αν ήσουν και ο τελευταίο του είδου σου, θα εξαφανιζόσουν ατελείω. Στην αρχή του παλαιοζωικού, η ζωή ήταν εξαιρετικά απλή στη μορφή τη και όχι τόσο ας το πούμε δυναμική. Η ζωή ήταν έθραυστη και αρκετά ευάλωτη. Ταυτόχρονα όμω, ο παλαιοζωικός είναι επίση και ο πιο χαοτικός από τους τρεις του τρεις αιώνε του φανοροζωικού. Συνεχώς η ζωή αναπροσαρμοζόταν σαν να πατούσε κάποιο ένα delete και αμέσω μετά ένα restart και να έφτιαχνε ή εμφάνιζε ένα καινούριο χαρακτήρα παίκτη στο λεγόμενο παιχνίδι τη επιβίωση. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτή τη εποχή, η γη ήρθε πάρα πολλέ φορέ πολύ κοντά στο να εξαφανιστεί κάθε ίχνο ζωή πάνω τη και λόγω αυτού μπορούμε να πούμε ότι στον παλαιοζωικό αιώνα, κάλλιστα, η ζωή έφτασε πολύ κοντά στην αποτυχία. Ο αιώνας αυτός είναι κάτι πέρα από βαρετός και είναι ένα κεφάλαιο της ιστορίας του πλανήτη με αρκετά οδυνηρά και καταστροφικά κεφάλαια. Αν σας αρέσουν και όλες οι καταστροφολογικές ταινίες με συνωμοσίες, ήρθατε στο κατάλληλο μέρος, γιατί είμαστε στο πλέον πιο καταστροφικό μέρος της ιστορίας της γης και ναι, αν και ο αδέος μεγαεώνας που ουσιαστικά ήταν όλα πύρ και λάβα σίγουρα ήταν πιο καταστροφικό, ωστόσο εκεί δεν υπήρχε πολύπλοκη ζωή καταλαβαίνετε ότι αν δεν υπάρχει κάτι που έχει χαθεί για να το θρηνήσεις όπως η ζωή όσο καταστροφικό και να είναι ένα συμβάν δεν είναι και τόσο μεγάλη σημασία. Και όπω είπαμε, η ζωή ήταν απλή για τα πρώτα 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου στο πλανήτη. Σχεδόν όλα τα ζωντανά. Όπω είδαμε, βρίσκονταν στου ωκεανού και τα περισσότερα από αυτά δεν μπορούσαν να κινηθούν από μόνα του. Έτσι, τα μεγάλα και πολύπλοκα οικοσυστήματα που γνωρίζουμε σήμερα, με ενεργά αρπακτικά και κινητά θυράματα, δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα τότε. Αυτό όμω άλλαξε, γύρω στα 541 περίπου εκατομμύρια χρόνια πριν, όταν ξεκινά ο πολεζοϊκό αιώνα, με την περίοδο γνωστή ω Κάμβριο. Το Κάμβριο, έτσι, σαν fun fact, πήρε το όνομά του από την Κάμβριο το λατινικό όνομα της Ουαλίας. Τώρα δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά, γράφεται Κίμπρου, Σίγουρα δεν το προφέρω έτσι όπω θα έπρεπε. Τέλο πάντων, ονομάστηκε έτσι γιατί προφανώ στην περιοχή εκείνη υπήρχαν πάρα πολλά πετρώματα εκείνη τη ηλικία και για πρώτη φορά μελετήθηκαν εκεί. Από εκείνη τη στιγμή και μετά τα πράγματα άλλαξαν δραματικά. Αυτή η λεγόμενη έκρηξη τη εξελικτική καινοτομία, η οποία είναι γνωστή και ω έκρηξη τη κάμβρια ζωή, ήταν πιθανότατα το αποτέλεσμα μια ολόκληρη δέσμη περιβαλλοντικών παραγόντων. Στην αρχή του Καμβρίου, χάρη της έκρηξης του φυτοπλακτών στους ωκεανούς, τα επίπεδα οξυγόνου ξαφνικά αυξήθηκαν, επιτρέποντας τη ζωή να ανθίσει όσο ποτέ άλλοτε. Εν οι αλλαγές στην χημεία των ωκεανών που προκλήθηκαν από τη διάβρωση, επέτρεψαν στα ζώα να αναπτύξουν για πρώτη φορά σκληρά μέρη, όπως τα κοχύλια και ο εξοσκελετός. Γιατί όπως είχαμε δει, πιο πριν όλα ήταν μαλακά και δίχως κάποιο σκληρό μέρο Αυτή η στιγμή είναι σταθμός για την πορεία της σύγχρονης ζωής, καθώς η αλλαγή Οδήγησε στο σχηματισμό νέου σχεδιασμού σώματο, που ήταν κάτι το εντελώ καινούριο και πρωτότυπο. Αν τα ζώα τη Εντιακάρα ήταν η έκδοση 1,0, τα ζώα του Καμβρίου είναι σίγουρα μια πιο ανανεωμένη, δεύτερη έκδοση. Σχεδόν κάθε μεγάλη ομάδα ζώων που υπάρχει μέχρι σήμερα αναπτύχθηκε στα πρώτα 40 εκατομμύρια χρόνια τη Καμβρία Εποχή, μαζί με πολλέ προσαρμογέ που άλλαξαν μετέπειτα, όπω ασβεστοποιημένα σκληρά μέρη, τα F τα άκρα και τα πρώτα μάτια. Για παράδειγμα, εμφανίστηκαν οι πρώτοι θηρευτέ, όπω ο Ανομαλοκάρη που κυνηγούσε σκουλίκια και πλάσματα με μαλακό σώμα. Και με την πάροδο του χρόνου, ορισμένα ζώα, όπω τα αρθρόποδα, ανέπτυξαν σκληρού εξωσκελετού για να προστατευτούν. Η θεωρία του Κάουεν που είχαμε αναφέρει σε προηγούμενα επεισόδια και που κάθε φορά που λέω το όνομα. Αυτού του ανθρώπου, προφέραμε διαφορετικό τρόπο, τέλο πάντων. Άλλοι θηρευτέ από την άλλη πλευρά, όπω η Πικέα και η Χαϊκουέλα, πήραν μια διαφορετική κατεύθυνση. Ανέπτυξαν την ικανότητα να κολυμπούν με δική του δύναμη, γιατί μέχρι στιγμή τα ζώα δεν κολυμπούσαν ακριβώ, επέπλεαν και παρασέρνονταν από τα θαλάσσια ρεύματα, το οποίο είναι και λογικό γιατί αποτελούνταν από μαλακά μέρη αποκλειστικά. Η Πικέα και η Χαϊκουέλα, λοιπόν, ανέπτυξαν μια εύκαμπτη και εχόνδρνη ράβδο που εκτινόταν από το κεφάλι του μέχρι και την άκρη τη ουρά του. Αυτοί οι αρχαίοι κολυμβητέ θα γίνονταν οι πρόγονοι των σπονδυλωτών. Όμω αυτή η έκρηξη ζωή δεν μπορούσε να διαρκέσει για πάντα. Το Κάμβριο τελείωσε πριν από τα 488 εκατομμύρια χρόνια με μια μαζική εξαφάνιση, αρκετά μυστήρια κατά την οποία εξαφανίστηκαν πάρα πολλά είδη τριλοβιτών και μαλακίων. Αν και τα αίτια τη εξαφάνιση αυτή δεν είναι τελείω κατανοητά μέχρι και σήμερα, πολλοί υποστηρίζουν πω μια ξαφνική πτώση των επιπέδων του οξυγόνου είναι μια πιθανή απάντηση. Να θυμάστε αυτό. Η αλλαγή των ποσοτήτων Οξυγόνου σε θάλασσε και ατμόσφαιρα είναι η νούμερο ένα αφορμή για μια μαζική καταστροφή. Θα μπορούσαμε να την παρομοιάσουμε κιόλα, τη λειτουργία αυτή που έχει, με το Snap του Thanos από τη Marvel με τα 6 Infinity Stones ένα snap, μια πτώση των ποσοτήτων του οξυγόνου αρκεί για να καταστρέψει σχεδόν τα πάντα. Και πάμε τώρα στην επόμενη περίοδο, που ονομάζεται Ορδοβίσιο. Πήρε το όνομά τη από την ουελική φυλή Ορδοβίτσε. Ο Τσάρλ Λάπουορθ το 1879, θέλοντα να επιλύσει μια διαφωνία μεταξύ των οπαδών του Άνταμ Σέντγουικ και του Ρόντερικ Μέρτσεσον, οι οποίοι τοποθετούσαν τη χρονολογική βαθμίδα με τα πετρώματα που είχαν βρει ο ένα στο κάμβριο τη Βόρεια Ουαλία και ο άλλο στο που είναι η επόμενη περίοδο. Ο Άνταμ Σέντουικ εντωμεταξύ είναι και ο νονό του Καμβρίου, αυτό επιμελήθηκε το όνομα. Όσο λοιπόν οι άλλοι τρώγονταν μεταξύ του, ο Λάπγουαρθ αναγνώρισε ότι η απολυθωμένη πανίδα στα στρώματα για τα οποία μάλλον αν οι άλλοι δύο, ήταν διαφορετική από αυτέ του Καμβρίου και του Σουλουρίου. Και γι' αυτό τη τοποθέτησε σε ένα δικό του σύστημα. Το Ορδοβίσιο ωστόσο, έλαβε διεθνή έγκριση το 1960, μόλι 40 χρόνια μετά το θάνατο του Λάπγουαρθ, αρκετά αργότερα, να μια μια ωραιότατη δόση κουτσομπολιού για σήμερα. Θα συνεχίσουμε με αυτά τα κουτσομπολίστικα fun facts και για τι επόμενε περιόδου του Παλαιοζωικού. Με την επόμενη λοιπόν περίοδο του Ορδοβυσίου παρατηρήθηκε μια επόμενη έκρηξη σε ποικιλομορφία. Όπω και η εκδήλωση τη Κάμβρια έκρηξη, έτσι και αυτή του Ορδοβυσίου προκλήθηκε από μια σειρά από αλλαγέ που συνέβησαν στο περιβάλλον. Πρώτα, μια έκρηξη γεωλογική δραστηριότητα πριν από περίπου 470 εκατομμύρια χρόνια σήμαινε ότι οι κινούνταν. Δημιουργώντα νέε αλυσίδε νησιών και μαζί του δημιουργούνταν νέοι και απομονωμένοι οικότοποι. Και αυτό σε συνδυασμό τώρα με τι αλλαγέ στο επίπεδο τη θάλασσα και με μια αύξηση των επιπέδων οξυγών στου ωκεανού προκάλεσε πολλέ και γρήγορε αλλαγέ. Ένα σταθμό για αυτή την εποχή είναι η εμφάνιση των πρώτων αληθινών ψαριών γνωστοί ω οστρακόδερμοι. Οι οστρακόδερμοι δεν είχαν αγνάθο και γι' αυτό είναι και γνωστοί και ω άγναθοι ηχθείς. Όλο του το σώμα ήταν καλυμμένο από αν τα δείτε μοιάζουν με τα παιδιά από κάποιο αλάχι με έναν σφυροκέφαλο καρχαρία, είναι αρκετά περίεργοι στην ε, μορφολογία. Οι οστρακόδερμοι περιλαμβάνουν τόσο εξαφανισμένες ομάδες, αλλά και ζωντανέ μορφές, όπως είναι οι σημερινές μυξίνες και οι λάμπρενες. Θα σας έχω φωτογραφίες στο Instagram και στο Facebook να τα δείτε. Ενώ όλα αυτά συνέβαιναν στο νερό, η ζωή στη στεριά άρχισε να εξελίσσεται και αυτή με επαναστατικό τρόπο. Πριν από το ορδοβήσιο, η επίγεια ζωή περιοριζόταν μόνο σε μικρόβια. Αλλά στι αρχέ του Ορδοβυσίου, τα πρώτα φυτά τη ξηρά φύτρωσαν στου αρχαίγονου βράχου. Με βάση τα πολυθωμένα σπόρια του, γνωρίζουμε ότι αυτά τα φυτά ήταν μικρά, όπω και τα σύγχρονα βρία. Αν και μικρά, αυτό το πρώιμο πράσινο παρά ήταν επιτυχημένο. Ο τεράστιο αριθμό φυτών στη στεριά επηρέασε τόσο πολύ το διοξείδιο του άνθρακα, που η θερμοκρασία τη γη έπεσε κατακόρυφα και μια εποχή των παγετώνων ξημέρωσε, ή μάλλον άλλη μια εποχή των παγετώνων. <laughs> αυτό το πάγωμα τη θερμοκρασία συνέβη πριν από τα 444 εκατομμύρια χρόνια πριν, τη στιγμή που τα επίπεδα οξυγόνου τη θάλασσα άρχισαν να πέφτουν. Και αυτό ο συνδυασμό προκάλεσε την πιο καταστροφική μαζική εξαφάνιση που έχει αντιμετωπίσει η ζωή μέχρι σήμερα. Η μαζική εξαφάνιση του Ορδοβυσίου και του Σιλουρίου εξάλληψε το 86% των θαλάσσιων ειδών, συμπεριλαμβανομένου πολλών ειδών τριλοβητών και κεφαλοπόδων. Και όπω μπορείτε να καταλάβετε και από το όνομα τη μαζική αυτή καταστροφή, έφερε ένα τέλο στην Ορδοβύσια περίοδο και σηματοδότησε την αρχή της επόμενης του Σιλουρίου. Το Σιλούριο αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά από τον Βρετανό γεωλόγο. <γεωλόγο> από τον Βρετανό γεωλόγο Ρόντερικ Μέρτσισον, ο οποίο εξέταζε απολυθωμένα στρώματα ζυματογενών πετρωμάτων στην νότια Ουαλία στι αρχέ τη δεκαετία του 1830. Ο κύριο αυτό ονόμασε τι ακολουθίε από μια κέλτικη φυλή τη Ουαλία, του Σιλούρε, εμπνευσμένου από τον φίλο του τον Adam Sedgwick ο οποίο και είχε ονομάσει το Κάμβριο από τη λατινική ονομασία τη Ουαλία. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία συσχέτιση τη κέλτικη αυτή φυλή με τα σιλουριακά πετρώματα. Η ζωή μπόρεσε να ανακάμψει για άλλη μια φορά στο σιλούριο, αυτή τη φορά καθώ το κλίμα άρχισε να θερμαίνεται σταδιακά. Τα φυτά, για παράδειγμα, άρχισαν να εξαπλώνονται στη γη. Απολυθώματα πρώιμων αγκιόσπερμων φυτών, όπω η Κοξόνια, εμφανιζόταν για πρώτη φορά σε πετρώματα αυτή τη περίοδου, όπω και τα πρώτα απολυθώματα χερσαίων μυκήτων. Οι οστρακόδερμοι εξακολουθούσαν να είναι οι πιο συνηθισμένοι κολυμβυτέ θάλασσα και την περίοδο εκείνη είχαν αναπτύξει πλέον κάθε λογή από αγκάθια και γέρατα, πιθανότατα για να προστατευτούν από του σαρκοφάγου θαλάσσιου σκορπιού του Ευρυπτέριδου. Αλλά μέχρι το τέλο του συλουρίου περίπου πριν από 419 εκατομμύρια χρόνια, ένα νέο τύπο ψαριού μπήκε στο παιχνίδι. Για το ποιο ψάρι θα επικρατήσει στο βυθό. Τα ψάρια με σαγόνι, όπω ο Εντελογνάθου, εμφανίστηκαν στι θάλασσε εξοπλισμένα με δύναμη δαγκώματο που του επέτρεπε να αντιμετωπίσουν τα θυράματά τους που τα ψάρια χωρίς αγώνιο όπως οι οστρακόδερμοι δεν μπορούσαν να διαχειριστούν. Αλλά και το Σιλούριο εν τέλει έφτασε στο τέλος του με τη δική του αν και μικρή σειρά γεγονότων εξαφάνισης που πιθανότατα προκλήθηκαν από πτώσεις στη στάθμη της θάλασσας που προκάλεσαν το θάνατο πολλών ειδών που κατοικούσαν στο βυθό, ιδιαίτερα των κεφαλοπόδων. Η περίοδος που ακολούθησε το Δεβόνιο πήρε το όνομά τη από τον Ντέβον, μια κομιτεία στην νοτιοδυτική Αγγλία, από έναν φυλεγόμενο ...τη δεκαετία του 1830 σχετικά με την ηλικία και τη δομή των βράχων που βρέθηκαν κατανεμημένα σε όλη την περιοχή εκείνη... ...η οποία επιλύθηκε τελικά με τον ορισμό της περίοδου Devon, Devonio στα ελληνικά, στο γεωλογικό χρόνο. Το Beef ήταν μεταξύ των Roderick Mertzenson με τον Adam Segwick... ...εναντίον τώρα, καινούργια ονόματα, του Henry de la Biz, ελπίζω να προφέρετε έτσι, με τους George Bellas Greenough... Ελπίζω να τα προφέρω σωστά. Δεν ξέρω καν γιατί διάλεξα να τα αναφέρω αυτά τα ονόματα. Τέλο πάντων. Η Μέρτσεσον τώρα και Σέντουικ κέρδισαν το επιχείρημα αυτό και ονόμασαν την περίοδο που πρότειναν ω Devonian System. Φαντάζομαι εκείνη την εποχή του τέσσερι αυτού κυρίω απλά να χαστοκίζουν ο ένα τον άλλον με τα γάντια του και να μαλώνουν με την πιο έντονη βρετανική προφορά. Το θεώρησα πάρα πολύ αστείο να αναφέρω τη σκέψη μου αυτή. Το Devonian λοιπόν ήταν όταν τα ψάρια άρχισαν να κυριαρχούν πλέον στι θάλασσε. Κατά τη διάρκεια αυτή τη περίοδου, οι πρώτοι καρχαρίε κάνουν την εμφάνισή του. Ωστόσο, η αληθινή η βασιλιά του Δεβονίου ήταν ένα άλλο είδο ψαριού, οι πλακόδερμοι. Τα ψάρια αυτά μπορούσαν να φτάσουν και τα 9 μέτρα ήταν τεράστια και ήταν θωρακισμένα από έναν εξωσκελετό που λειτουργούσε σαν πανοπλία. Είχαν σαγόνι και είχαν την ίδια, ίσω και μεγαλύτερη για κάποιο διάστημα, κυριαρχία στι θάλασσε με τι φάλαινε και του καρχαρίε. Ήταν δηλαδή ο φόβο και τρόμο των θαλασσών. Είχαν επίση μια αρκετά μεγάλη ποικιλομορφία και μπορούσαν να εμφανιστούν και σαν μορφέ που φιλτράρουν τη τροφή του, όπω ο Τιτανιχθή, αλλά και ω το κλασικό αρπακτικό που καταβροχθίζει τη λία του, όπω ο Ντανιχθή. Κλεωστέους. Ενώ τώρα οι πλακόδερμοι κατακτούσαν τι θάλασσε, άρχισε να επικρατεί πια και συνοστισμό στη στεριά. Καιρό ήταν άλλωστε. Τα αρθρόποδα άρχισαν να διαφοροποιούνται με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων και χερσαίων αραχνοειδών. Τα πρώτα δέντρα εμφανίστηκαν επίση αυτή την εποχή, σχηματίζοντα έναν θόλο πάνω από τα αρθρόποδα, και αυτά τα δάση έγιναν τα πρώτα μεγάλα χερσαία οικοσυστήματα στη γη. Εν τω μεταξύ πίσω στις θάλασσες, κάποια ψάρια είχαν προσαρμοστεί σε πιο ριχά περιβάλλοντα και πολλές φορές αναδύονταν στις τεριές και κολυμπούσανε στις λασπομένες ακτές. Στη συνέχεια. Πριν από 397 εκατομμύρια χρόνια, οι απόγονοι αυτών των πλασμάτων, που ήταν παραπάνω περίεργοι, τελικά ανέβηκαν στη στεριά για πρώτη φορά. Δεν είναι γνωστά τα πολυθώματα αυτών των αρχαίων πρωτοπόρων περιπατητών, αλλά τα ίχνη που έχουν βρεθεί στην Πολωνία δείχνουν στοιχεία για αυτά τα πρώτα τετράποδα, τα ζώα με τέσσερα άκρα. Μέχρι το ύστερο Δεβόνιο, πριν από 365 εκατομμύρια χρόνια, τα πρώτα αυτά τα τετράποδα είχαν εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη γη. Έτσι στο Δεβόνιο έκαναν την εμφάνισή του τα πρώτα περίπλοκα χερσαία οικοσυστήματα, ενώ τα σπονδυλωτά άρχισαν να είναι το επίκεντρο εκτός από τη θάλασσα και στη στεριά για πρώτη φορά. Όμως και αυτή η περίοδος τελείωσε μαντέψτε με άλλη μία μαζική εξαφάνιση. Αυτή έλαβε χώρα από τα 375 έως τα 358 εκατομμύρια χρόνια πριν και ήρθε σε τουλάχιστον δύο φάσεις. Αυτά τα γεγονότα είναι γνωστά ως οι ύστερες εξαφανίσεις του Δεβονίου και φαίνεται ότι προκλήθηκαν από μια σειρά πτώσεων στα επίπεδα οξυγόνου στις θάλασσες. Μέχρι το τέλος του Δεβονίου, πολλοί τριλοβίτες και όλοι οι πλακόδερμοι είχαν εξαφανιστεί από τους ωκεανούς διαπαντό. Ευτυχώ, μερικά πρώιμα τετράποδα επέζησαν και τα κατάφεραν για την επόμενη περίοδο, η οποία είναι το λιθανθρακοφόρο. Τα πλάσματα που τα κατάφεραν και επέζησαν ζούσαν πλέον σε ένα εντελώ διαφορετικό περιβάλλον από το δεβόνιο. Αυτή τη φορά το οξυγόνο στην ατμόσφαιρα αυξήθηκε και αυτό μαζί με ένα υγρό και ζεστό κλίμα το οποίο και επικρατούσε την εποχή εκείνη, επέτρεψε στα πυκνά δάση και στου βάλτου να εξαπλωθούν σε όλε τι υπήρου. Όλο αυτό το οξυγόνο ήταν επίση ένα πλεονέκτημα για τα αρθρόπεδο, τα οποία έγιναν τεράστια σε μέγεθο στο λιθανθρακοφόρο. Αυτό το μεταξύ γίνεται και σήμερα. Μπορούμε στα πολύ πυκνά δάση, όπω είναι ο Μαζόνιο, να συναντήσουμε αρθρόποδα που έχουν εξαιρετικά μεγαλύτερο μέγεθο από ότι εκτό των δασών, επειδή λόγω τη πυκνή βλάστηση το οξυγόνο στην ατμόσφαιρα είναι και πιο πλούσιο. Εκτό από τα τεράστια έντομα, είχαμε και κάτι άλλο σημαντικό για εκείνη την εποχή, που αφορά μια σημαντική αλλαγή μεταξύ των τετραπόδων. Προηγουμένω, όλα τα τετράποδα γεννούσαν τα αυγά του μέσα στο νερό. Ακόμη και αυτά που ζούσαν στη ξηρά από την ανάδυση του από τη θάλασσα. Αλλά πριν από περίπου 340 εκατομμύρια χρόνια, μια ομάδα τετραπόδων που ονομάζονται αμνιώτε άρχισαν να γεννούν τα αυγά του στη ξηρά. Και αυτό μπόρεσε και έγινε με την καινοτομία του κελίφου, που προστάτευε το έμβριο από τι εξωτερικέ συνθήκε και το επέτρεπα να μην ξεραθεί, να το πω έτσι. Η προσαρμογή αυτή και η εμφάνιση του αμνιωτικού αυγού αποδείχτηκε εξαιρετικά κρίσιμη. Παράλληλα, εκείνη την εποχή περίπου οι ήπειροι άρχισαν να συγχωνεύονται σε μια ενιαία υπερήπειρο με τις κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών και σιγά σιγά άρχισαν να σχηματίζουν την Πανγέα που είναι ίσως η πιο γνωστή υπερήπειρος για τους περισσότερους. Αυτή η στεριά ήταν τόσο μεγάλη σε έκταση που ήταν αδύνατο η υγρασία από τον ωκεανό να φτάσει στο εσωτερικό της. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Μια πολύ σοβαρή πτώση της υγρασίας και της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της υπερυπήρου, που εξαφάνισε μεγάλο μέρος των δασών πριν από περίπου 305 εκατομμύρια χρόνια. Τα δάση αυτά κυριολεκτικά έπεσαν επειδή έχουν ως κύριο στατικό τον άνθρακα με την πάροδο των εκατομμυρίων χρόνων, θαύτηκαν και από αυτά παράχθηκαν οι λιθάνθρακες που όρισαν και την ονόμασία της περίοδου αυτής. Μέχρι το τέλος αυτής της περίοδου, πριν από περίπου 290 εκατομμύρια χρόνια, πολλά από τα δάση αντικαταστάθηκαν από μια γιγαντιαία έρημο στην καρδιά της υπερυπήρου, με εκτεταμένους παγετώνες στο νότιο ημισφαίριο. Αυτές οι χωρίς νερό θα ήταν για τα τα τετράποδα, αλλά όχι για τους αμνιώτες, που με την καινοτομία του αμνιωτικού αυγού κατάφεραν να επιζήσουν τις σκληρέ αυτές νέες συνθήκες που τους απέκοπτε τελείως από το υδάτινο στοιχείο από το οποίο είχαν προέλθει. Οι αμνιώτε αυτοί χωρίστηκαν μετέπειτα σε δύο μεγάλε ομάδε, τα Ερπετά και τα Συνάψιδα. Και αυτέ οι δύο ομάδε τα κατάφεραν στην τελευταία περίοδο του Παλαιοζωικού, την Πέρμια. Εξαπλωμένη σε όλη την Παγκαία, ο Μέρτσεσον ονόμασε τώρα το Πέρμιο από το μεσαιωνικό βασίλειο τη Πέρμια, που σήμερα νομίζω βρίσκεται στη Ρωσία, αν δεν κάνω λάθο, στο Πέρμ Κράι. Τα Συνάψιδα ήταν στην πραγματικότητα προγονικέ μορφέ των σημερινών θηλαστικών και από αυτά εξελίχθηκαν τα πρώτα μεγάλα χερσαία ζώα, όπω ο Δημετρόδοντα, ένα αρκετά μεγάλο σαρκοφάγο ζώο. Καθώ προχωράμε πιο βαθιά στο Πέρμιο, το κλίμα γινόταν όλο και πιο ζεστό και ξηρό. Τα πρώιμα αυτά θηλαστικά και τα ερπετά αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν σε ακόμη πιο σκληρέ συνθήκε. Από τη μεριά τώρα των ερπετών, άρχισαν και αυτά να μεγαλώνουν σε μέγεθο. Εν τω μεταξύ, τα συνάψιδα, οι πρόγονοι των θηλαστικών, άρχισαν να αποκτούν ακόμη περισσότερο παράξενε μορφολογίε με χαρακτηριστικό τον εστεμενοσούχο, ένα ζώο το οποίο οποίο μοιάζει σαν το παιδί ενός υποποτάμου μιας καμιλοπάρδαλης. Για ακόμη μια φορά όμως η ζωή πήρε την κάτω βόλτα, η οποία πιθανότατα προκλήθηκε από έναν συνδυασμό ηφαιστιακής δραστηριότητα και κλιματικής αλλαγής, αλλά το αποτέλεσμα ήταν και πάλι μια μαζική καταστροφή, η οποία είναι γνωστή ως η μαζική καταστροφή του Περμίου, που σχεδόν καταδίκασε τη ζωή στη γη. Το 96% των θαλάσσιων ειδών συμπεριλαμβανομένου πάρα πολλά είδη από καρχαρίε ψάρια, πλέον όλοι είχαν εξαφανιστεί. Στη ξηρά οι προγονικές μορφές των θηλαστικών και των ερπετών υπέφεραν επίσης αρκετά, με το 70% από όλα τα χερσαία είδη να έχουν εξαφανιστεί. Ο παλαιοζωικός αιώνας που ξεκίνησε με μια έκρηξη από ζωή κατέληξε να λύγει με μια σχεδόν αποκάλυψη, έναν αφανισμό της ζωής. Και ενώ η ζωή ξεκίνησε σε αυτόν τον αιώνα με απλούς και μικρούς θαλάσσιους οργανισμούς, στο τέλος της η ζωή είχε κατακτήσει τους ωκεανούς και είχε κάνει τα πρώτα βήματα στη στεριά, αλλά και είχε καταφέρει να εξαπλωθεί Στι στις πιο αφιλόξενες γωνιές του πλανήτη μας. Δεν είναι λοιπόν υπερβολή να χαρακτηρίσουμε τον παλαιοζωικό αιώνα ως ένα ολοκληρωμένο test drive που οδήγησε τη ζωή έτσι όπως είναι σήμερα. Εδώ λοιπόν θα λήξει το επεισόδιο αυτό, ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον, να μάθατε καινούργια πράγματα. Όπως λέω και σε κάθε επεισόδιο, ό,τι μα ό,τι απορία έχετε, είστε ελεύθεροι να μου στείλετε μήνυμα, τα social media του podcast όπως πάντα τα έχω κάτω στην περιγραφή. Και όσοι θέλετε, αν δεν το έχετε κάνει, αν ήδη, τσεκάρετε το σχετικό post σε facebook και instagram για το σημερινό επεισόδιο όπου θα βρείτε φωτογραφίες αν όχι για όλα αλλά για τα περισσότερα ζώα τα οποία αναφέραμε σήμερα. Ευχαριστώ που με προτιμήσατε άλλη μια φορά για παρέα, να προσέχετε να φοράτε τις μάσκες σας σωστά και ελπίζω να τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!